Σοκαρίστηκα, θα το πω. Καταφέρετε εναντίον σας με έναν τρόπο, δεν θα πω σεξιστικό απλώς, γιατί μου φαίνεται πολύ επίκης χαρακτηρισμός. Με αφορμή τις αφίσες που βάλατε στις κολόνες. Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αναφέρθηκε στον κύριο Γλέζο, για τον οποίο έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μετά τις εκλογές γι' αυτό, και τον χαρακτήρισε νούμερο. Τι λέτε για όλο αυτό? Υπάρχει μια απάντηση. Θέλετε να διαβάσετε εσείς αντί να διαβάσω εγώ? Μιας και σας έχουμε εδώ, θέλετε να την πείτε? Δηλαδή, πραγματικά, τι λέει κάποιος άνθρωπος? Είστε υποψήφια, έχετε βάλει αφίσες, δεχτήκατε κριτική. Ένας άνθρωπος, τώρα πρώην υπουργός, ισχυρός τέλεχος του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, λέει κάποια πράγματα διανόητα. Τι λέτε? Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι από αφέλεια, και εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, ειρωνεύομαι, ή από σκοπιμότητα. Πάντως, με όλα, με τούτα και με εκείνα, δεν επιχειρούμε να πούμε τι είναι περιφέρεια και γιατί είναι σπουδαία η μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω, και μπορεί να το έχετε συζητήσει με τις ευαισθησίες σας ως γυναίκα δημοσιογράφος, είναι ότι ο πολιτικός λόγος έχει ευτελιστεί εδώ και καιρό. Και όταν ο πολιτικός λόγος ευτελίζεται, τα πρώτα θύματα είναι, είμαστε εμείς οι γυναίκες. Mm-hmm. Και όταν οι λέξεις γίνονται μαχαίρια, τα σώματα των γυναικών είναι ο στόχος. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω την ατζέντα του παραπολιτικού, γιατί ακριβώς έχω δει τις άνεργες γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ακολουθήσω την ατζέντα του παραπολιτικού, γιατί ακριβώς έχω δει μανάδες που η περιφέρεια, το απερχόμενο περιφερειάρχη με το τεράστιο πλεόνασμα, δεν πληρώνει τους οδηγούς λεωφορείων τουριστικών για να πάνε τα παιδιά στα σχολεία. Ναι. Επειδή όμως τα έχω δει αυτά. Σας θυμώνει. Δηλαδή, εγώ μπήκα στη θέση σας και λέω, αν άκουγα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώντας και ήμουν εγώ το πρόσωπο, πώς θα αντιδρούσα? Και σου βγαίνει έμφυτα και οργή και θυμός και αγανάκτηση και απορία και λες, τι λέει τώρα? Επειδή ακριβώς έχω θητεύσει, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, δίπλα στο Μανώλη το Γλέζο, η οργή, η αγανάκτηση και ο θυμός είναι κακός σύμβουλος για τα πάντα. Πολύ δε μάλλον για την πολιτική παρέμβαση. Ναι. Η ψυχραιμία είναι σπουδαία πολιτική αρετή. Την έχουμε μάθει από τα αρχαιοελληνικά κείμενα. Και επίσης δεν πέφτω και από τα σύννεφα, κυρία Μαφραγάνη. Δεν πέσατε από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Διότι εδώ, όπως σας είπα πριν, με αφορμή το τείχος σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σαν να έχει αποφασιστεί από τα πριν ποιος πρέπει να είναι περιφερειάρχης σε τούτο τον τόπο. Και νομίζω με χειρότερους όρους παίρνουμε τη σκυτάλη από το 2010, όπου τότε πρωθυπουργός ο κ. Γιώργος Παπανδρέου έβαλε ένα εκβιαστικό δίλημα στους πολίτες μας εδώ στην Αττική, ότι